Σήμερα από τη σειρά μας ιστορίες της ερήμου θα κάνουμε την έκτη παρουσίαση, μια διδακτική ιστορία από το βίο του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Κάποτε, λέει, άφησε την πατρίδα του, την ίσιβη της Μεσοποταμίας, με εντολή του Θεού, όπως και ο Αβραάμ, και ήρθε στην πόλη της Έδεσας, στη Μέση Ανατολή αυτή, για να προσκυνήσει τα τίμια λείψανα του Αποστόλου Θαδαίου που φυλάσσονταν τότε εκεί και να δει τους ιερούς τόπους. Επίσης ήθελε να συναντήσει, το είχε σκοπό μέσα στην καρδιά του, κάποιο λόγιο άνδρα που θα του έδινε κάποιο καρπό γνώσεως. Γι' αυτό παρακάλεσε το Θεό ως εξής: «Ιησού Χριστέ, Δέσποτε και Κύριε όλων, αξίωσέ με, μόλις μπω στην πόλη της Έδεσας, να συναντήσω έναν τέτοιον άνδρα που θα είναι ικανός να μιλήσει μαζί μου για ωφέλεια και οικοδομή της ψυχής μου». Μετά λοιπόν από αυτή την προσευχή, καθώς έμπαινε στην είσοδο της πόλης και περνούσε την πύλη της, συλλογισμένος, καθώς ήταν και προσεκτικός και όλο φροντίδα, ψάχνοντας τα ρίζια του πώς θα αντάμουν εκείνον τον άνθρωπο και τι θα το ρωτούσε και ποια ωφέλεια θα κέρδιζε, έτσι λοιπόν βαδίζοντας στην άκρη της πόλης, ξαφνικά αντί για άντρα συναντά μια γυναίκα, η οποία μάλιστα ήταν πόρνη. Ήταν συνήθεια της εποχής στις εισόδους της πόλης να βρίσκονται, να εξασκούν αυτό το επάγγελμα. Αυτό, καθώς ήταν από το Θεό, πολλές φορές μυστικά και ανεξερεύνητα οικονομεί τις περιστάσεις για να πετύχει από τα φαινομενικά αντίθετα πράγματα από αυτά που περιμένουμε. Ο ιερός λοιπόν Εφραίμ, αφού έτσι ανέλπιστα συνάντησε την πόρνη αυτή, στάθηκε αντίκριτης και την κοίταξε κατάματα, όλος απορία, ενώ η ψυχή του ήταν γεμάτη ένταση και ταραχή, επειδή όχι μόνο δεν είχε πραγματοποιηθεί ότι είχε ζητήσει από το Θεό, αλλά έγινε το ακριβώς αντίθετο. Η γυναίκα πάλι, βλέποντάς τον να την παρατηρεί τόσο επίμονα, ρίχνει και αυτή επίμονη τη ματιά της πάνω του. Αρκετή ώρα κοιτάζονταν έτσι μεταξύ τους. Έπειτα, ο Άγιος Εφραίμ, θέλοντας να την κάνει να ντραπεί και να αποκτήσει τη σεμνότητα που θα τέριαζε στις γυναίκες, της λέει: «Τι λοιπόν, κυρά μου, δεν κοκκινίζεις έχοντας έτσι καρφωμένα τα μάτια σου πάνω μου?» Και εκείνη το αποκρίθηκε ετοιμόλογα: «Σε μένα όμως ταιριάζει να σε βλέπω έτσι, γιατί έχω πλαστεί από σένα, από τη δική σου πλευρά, μην το ξεχνάς. Εσύ αντίθετα, δεν πρέπει να κοιτάζεις εμένα, αλλά τη γη από την οποία πλάστηκες». Όταν ο Εφραίμ άκουσε αυτά τα εντελώς απροσδόκητα λόγια, και τη γυναίκα ευγνωμούνωσε πολύ για την ωφέλεια που του χάρισε, αλλά και το Θεό ευχαριστούσε θερμά, που πολλές φορές μπορεί να μας ωφελήσει πολύ περισσότερο με γεγονότα ή με πρόσωπα που δεν περιμένουμε, παρά με οτιδήποτε άλλο αναμένουμε στην καρδιά μας. Αυτά για σήμερα. Χαίρετε.